Γεια σας από την ομάδα αυτάρκειας. Έχουμε φτιάξει κύβους λαχανικών. Είναι κύβοι οι οποίοι περιέχουν λαχανικά και μπαχαρικά και τους χρησιμοποιούμε φυσικά στο φαγητό μας. Εδώ έχω διαλύσει ένα κύβο σε ένα λίτρο νερό. Το αλάτι που θα χρησιμοποιήσω είναι το ελάχιστο που μπορούμε να βάλουμε. Φυσικά ο καθένας το προσαρμόζει ανάλογα με τη γεύση και τα γούστα του. Πάμε όμως να δούμε πώς θα φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν 2 καρότα, 3 ντομάτες μεσαίες, ένα κρεμμύδι, μια σκελίδα σκόρδο, 500 γραμμάρια κολοκυθάκια, πιπεριές, θα χρειαστούμε 2 μεγάλες φλωρίνης. Εμείς επειδή είχαμε μικρές, θα βάλω 5 μικρές. Μία πράσινη πιπεριά. Ένα στικ σέλερι. Και 100 γραμμάρια σελινόριζα. Όπως επίσης και ένα ματσάκι με ιντανό. Όλα τα λαχανικά θα τα καθαρίσουμε και συνέχεια θα τα κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια. Εκτός από το σέλερι και τη σελινόριζα, τα οποία θα τα ψιλοκόψουμε. Το μαϊντανό θα το βάλουμε στο τέλος. Αφού τα κόψαμε, θα πάρουμε μία κατσαρόλα και θα τα ρίξουμε μέσα. Στη συνέχεια θα ρίξουμε 5 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Την κατσαρόλα θα τη βάλουμε τώρα στην κουζίνα σε μέτρια φωτιά. Θα κλείσουμε και το καπάκι και θα περιμένουμε μέχρι να μαλακώσουν. Τα λαχανικά μας έχουν μαλακώσει. Θα αφήσουμε περίπου 20 λεπτά. Τώρα θα πάρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν. Αφού κρύωσαν τα λαχανικά μας, θα τα βάλουμε σε ένα πολυκούρτι. Εδώ θα προσθέσουμε 4 κουταλιές σούπας αλάτι. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά και μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Επίσης εδώ θα βάλουμε τώρα και το μαϊντανό. Και φυσικά αυτό θα τα χτυπήσουμε τώρα. Τα χτυπήσαμε τα λαχανικά, έχουν γίνει σαν κρέμα. Αυτό τώρα θα το βάλουμε σε μια πλατιά κατσαρόλα ή τηγάνι. Αυτό το βάλουμε στη φωτιά, έτσι ώστε να φύγουν, να εξατμιστούν τα πολλά υγρά που έχει. Όπως είπαμε λοιπόν, αυτό θα το ανακατεύουμε συχνά. Το έχουμε σε μέτρια φωτιά. Ο σκοπός μας είναι να φύγουν τα πολλά υγρά. Βλέπουμε ότι έχουν εξατμιστεί πια τα υγρά του. Οπότε τώρα θα αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και θα αφήσουμε να κρυώσει. Τώρα που το μείγμα μας έχει κρυώσει, θα πάρουμε ένα ταψάκι ή μια φόρμα. Θα τη στρώσουμε με βράνι και θα βάλουμε το μείγμα μέσα στο ταψάκι. Θα το απλώσουμε έτσι ώστε να έχει πάχος ένα δάχτυλο. Αυτό τώρα θα το κλείσουμε. Το ταψάκι θα το βάλουμε στο καταψύκτη για να παγώσει.
η ώρα να το βγάλουμε για κατάψυξη. Αυτό τώρα θα το βγάλουμε από τη ζελατίνα. Αυτό τώρα θα το πάρουμε και θα το κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια. Έχω χαράξει ήδη τα κομμάτια. Αυτό τώρα θα τα κόψουμε και τα κομμάτια θα τα τυλίξουμε ένα-ένα με το αλουμινόχαρτο και θα τα βάλουμε στην κατάψυξη. Θα τυλίξουμε κάθε κομμάτι. Κάθε φορά που θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν κύβο, θα βγάζουμε ένα-ένα και θα τα χρησιμοποιούμε κανονικά στο φαγητό μας. Αυτή την ποσότητα λαχανικών έχουμε βγάλει 24 κύβους στο μέγεθος που τους έκοψα, με βάρος γύρω στα 40 γραμμάρια καθένας, και αυτό είναι έτοιμο για την κατάψυξη. Καλή επιτυχία! Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βιντεάκι στο κανάλι μας.